Καθώς θέλετε να κάνουν σε εσάς οι άνθρωποι, έτσι και εσείς να κάνετε σε αυτούς. Και αν αγαπάτε αυτούς που σας αγαπούν, ποια είναι η χάρη σε εσάς? Και οι αμαρτωλοί κάνουν το ίδιο. Και αν δανείζετε από αυτούς που ελπίζετε να πάρετε πίσω τα δανεικά, αν δανείζετε σε αυτούς από τους οποίους ελπίζετε να πάρετε πίσω τα δανεικά, ποια είναι η χάρη σε εσάς? Και οι αμαρτωλοί δανείζουν στους αμαρτωλούς για να απολάβουν τα ίσα, να πάρουν πίσω δηλαδή τα δανεικά. Αυτά λέγει ο Κύριος στην σημερινή ευαγγελική περικοπή της Δευτέρας Κυριακής του Λουκά. Και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, στο λόγο του που έχει αναλύοντας αυτή την περικοπή, μας λέγει πολλά για το ότι πρέπει, όπως θέλουμε να μας κάνουν, να κάνουμε και εμείς τους άλλους. Φόσον λέγει, δεν θέλεις να σε κλέβουν, γιατί εσύ κλέβεις? Εφόσον δεν θέλεις να σου λένε ψέματα, γιατί εσύ λες ψέματα? Και από την άλλη πλευρά, όπως εσύ θέλεις να σε αγαπούν, να σε συγχωρούν, να σε υπομένουν, να σε ανέχονται, κάνε το ίδιο και εσύ στους άλλους. Δηλαδή, ο νόμος του Θεού, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος, είναι φυτευμένος από τον Θεό μέσα μας. Και πολύ εύκολα κανείς μπορεί να βρει τι πρέπει να κάνει σε κάθε περίσταση στον αδελφό του, παίρνοντας και μπαίνοντας στη θέση του αδελφού του. Αλλά μας λέγει και αυτά ακόμα που ακούσαμε ο Κύριος, ότι θα πάρουμε μισθό όταν αγαπούμε όχι μόνο αυτούς που μας αγαπούν και όταν δανείζουμε όχι μόνο αυτούς από τους οποίους ελπίζουμε να πάρουμε πίσω τα δανεικά, αλλά όταν ομοιάσουμε στον ίδιο τον Θεό, ο οποίος ελεεί και τους πονηρούς και τους αχάριστους και τους αγνώμονας. Μας παραγγέλει ο Κύριος να αγαπούμε και να αγαθοποιούμε και τους εχθρούς και να δανείζουμε σε εκείνους που δεν έχουν να μας ανταποδώσουν. Και τότε θα έχουμε χάρη από τον Θεό, τότε θα πάρουμε μισθό από τον Θεό. Αλλιώς, εάν αγαπούμε μόνο αυτούς που μας αγαπούν, παίρνουμε την ανταπόδοση από τους ανθρώπους και δεν έχουμε να πάρουμε τίποτε από τον Κύριο. Το ίδιο και όταν δανείζουμε και παίρνουμε πίσω τα δανεικά, δεν έχουμε κάποια χάρη από τον Θεό, αφού απολαμβάνουμε την ανταπόδοση από τον άνθρωπο στον οποίο δανείσαμε εδώ και τώρα. Όταν όμως αγαπούμε αυτούς που δεν μας αγαπούν, τους εχθρούς μας, και δανείζουμε αυτούς που δεν έχουν να μας δώσουν πίσω τα δανεικά, τότε, λέει ο Κύριος, κάνουμε το θέλημα του Θεού, μοιάζουμε στον Θεό και έστε ο μισθός ημών πολλής, και θα πάρουμε πολύ μισθό από τον Θεό. Και έστεστε, λέγει, τότε η ύψης του, ότι αυτός Χριστός εστί επί τους αχαρίστους και πονηρούς. Και τότε θα γίνεται η του υψής του Θεού, γιατί ο Θεός είναι καλός και στους αχάριστους και στους πονηρούς. Και έτσι και εμείς καλούμαστε να μην αποβλέπουμε στην ανταπόδοση, να έχουμε αγάπη ανιδιοτελή και να ελεούμε και να αγαθοποιούμε και αυτούς που μας εχθρεύονται, μας μισούν, και να δανείζουμε και αυτούς που δεν έχουν να μας ανταποδώσουν. Να μην αποβλέπουμε σε καμία ανταπόδοση. Εδώ όμως υπάρχει μία ένσταση και την εξετάζει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Ποια είναι η ένσταση? Μήπως αγαθοποιώντας και τους αχάριστους και τους κακούς και τους πονηρούς, χάσουμε τελικά τα δικά μας? Μην νομίζεις, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ότι επειδή αγαθοποιείς αυτούς που σου φέρονται άσχημα και δίδεις σε εκείνους που δεν ανταποδίδουν, μην νομίζεις ότι θα χάσεις τα δικά σου. Ίσα ίσα θα απολαύσεις πολύ περισσότερα από αυτά που χάρισες, που έδωσες στην Βασιλεία του Θεού. Τώρα είναι καιρός σποράς και αγαθοεργίας. Ο δε καιρός του κατάλληλου θερισμού είναι ο μέλλον αιών. Είναι η Βασιλεία του Θεού. Μην απελπιστείς λοιπόν για το χρόνο που έχει οριστεί μεταξύ σποράς και θερισμού, αλλά γνώριζε ότι θα συγκομίσεις τα αγαθά σου πολλαπλάσια, όπως απεναντίας
και οι εδώ κακοποιούντες θα συγκομίσουν τα κακά που τους αρμόζουν. Διότι ό,τι σπείρει κανείς εδώ, τα ανάλογα θα θερήσει εκεί, αλλά με μεγάλη προσθήκη. Πολύ χειρότερα δηλαδή από τα κακά που έσπειρε εδώ ο άνθρωπος, ο κακός, θα θερήσει εκεί, στο μέλλον τα αιώνα. Και πολύ μεγαλύτερα αγαθά από αυτά που έκανε εδώ θα απολαύσει ο άνθρωπος του Θεού στη Βασιλεία του Θεού. Εάν λοιπόν εδώ, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ομοιώσεις τον εαυτό σου δια των έργων με τον Υιόν του Θεού και αποδείξεις ότι είσαι καλός με όλους, όπως και εκείνος ο Θεός είναι προς όλους αγαθός, θα λάβεις εκεί στη Βασιλεία Του με επαύξηση την προς Αυτόν ομοίωση. Θα γίνεις όμοιος με τον Θεό, περιλαμπόμενος με το φως της δόξης του Υψίστου και συζών αιωνίως με εκείνους για τους οποίους ο Χριστός θα είναι ο Θεός εν μέσω Θεών, ο Θεός με κεφαλαίο θήτα, εν μέσω Θεών με μικρό θήτα, που είναι οι άνθρωποι οι θεωμένοι, όπως λέγει στον 81ο Ψαλμό. Και ο Θεός θα διαμοιράζει εκεί τα αξιώματα της αηδίου μακαριότητος. Θα διαμοιράζει τα ουράνια αγαθά, γιατί αυτό εδήλωσε με την προσθήκη «και έσεστε οι Υψίστου πάντες». Αυτό υπονοεί ότι εκεί θα πάρουν οι δίκαιοι πλούσια τα χαρίσματα του Θεού. Γιατί ο Κύριος είναι αγαθός και θέλει και τους μαθητές Του, τους πιστούς Του, να είναι και αυτοί αγαθοί, και θέλει να είναι αγαθοί όπως και Αυτός σε όλους, και όχι μόνο στους αγαθούς αλλά και στους κακούς. Πράγματι, γι' αυτό και ο Υιός του Θεού, αφού έκλεινε ουρανούς, κατήλθε στη γη, επειδή είναι Χριστός όχι μόνο στους καλούς αλλά και στους αχαρίστους και στους πονηρούς. Γι' αυτό έγινε άνθρωπος, γι' αυτό είπε και έπραξε όλα αυτά, και τέλος γι' αυτό έπαθε, γι' αυτό απέθανε για χάρη μας και ανέστη και ανήλθε πάλι στους ουρανούς, και να μας κάνει και εμάς ουρανίους και αθανάτους και Υιούς Θεού, και να μας κάνει ομοίως με Αυτόν κατά την αγάπη. Θέλει να έχουμε κι εμείς αυτή την ανιδιοτελή, την τέλεια αγάπη που δεν αποβλέπει σε καμία ανταπόδοση. Άωστε, λέει ο Άγιος Γρηγόριος, αυτά που απαιτεί τώρα από εμάς, το να αγαπούμε τους εχθρούς, να αγαθοποιούμε, να δανείζουμε σε εκείνους που δεν έχουν να μας ανταποδώσουν, αυτά δεν είναι μόνο οφειλόμενα και συμφέροντα για μας, όπως το αποδείξαμε προηγουμένως, αλλά είναι και μικρά, συγκρινόμενα με εκείνα που δίδονται από εκείνον, από τον Θεό, στη Βασιλεία Του, ως ανταπόδοση. Διότι Αυτός με έδωσε τον εαυτό Του για χάρη μας, για μας οι οποίοι όχι μόνο δεν είχαμε τίποτε να Του ανταποδώσουμε, αλλά και είχαμε φανεί με πολλούς τρόπους αχάριστοι και πονηροί προηγουμένως. Κι όμως για μας τους αχάριστους και πονηρούς, ο Θεός έδωσε τον εαυτό Του. Εμάς όμως μας προτρέπει όχι να δώσουμε έτσι όπως ο ίδιος τα πάντα, αλλά να δανείζουμε από το περίσσευμα και να αγαθοποιούμε από όσα έχουμε στη διάθεσή μας. Ποια και πόσα. Και γι' αυτά ακόμα τα μικρά που θα δώσουμε μας ανταποδίδει την προς Αυτόν ομοιότητα και την ύψιστη υιοθεσία και τους ουρανίους μισθούς, λέγοντας «γίνεστε ικτήρμονες, ότι και ο Πατήρ ημών εν της ουρανής ικτήρμονες τι, γίνεστε σφυλές πλαχνοί, αγαπητικοί προς όλους, γιατί και ο Πατέρας σας ο ουράνιος είναι και αυτός ικτήρμον, ελεήμων πολυέλεος και πολυέσπλαχνος. Μεθού αυτό πρέπει δόξα, συναγείο πνεύματι, εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν».